με φόντο τη τραγωδία στην Ουκρανία. Φιλοξενούμε την κυρία Κάτια Κουρίσκο, η οποία είναι ουκρανικής καταγωγής, κάτοικος Κιέβου και το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, έχει έρθει στο Ηράκλειο. Κατάφερε να φύγει από την Ουκρανία και από τον πόλεμο και να έρθει στο Ηράκλειο. Να την καλησπερίσουμε, κυρία Κουρίσκο, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Ήρθατε στην Κρήτη, έχετε δικούς σας ανθρώπους εδώ? Ναι, έχω φίλους εδώ, έχω πολύ καλούς φίλους. Είχαμε συνεργασία, γιατί ο κύριος Δημήτριος Δασκαλάκης αυτός ήρθε σε Ουκρανία μερικές φορές και εγώ έκανα μετάφραση αυτών. Και είχαμε καλές σχέσεις και έχουμε καλές σχέσεις. Και όταν πριν ο πόλεμος άρχισε, αυτός μου είπε ότι «Κατερίνα, κάτι μπορεί να γίνει στη χώρα σου, μπορεί να αρχίσει ο πόλεμος, γι' αυτό μπορώ να σας βοηθήσω άμα αυτό χρειαστείς». Και εγώ δεν το πίστευα, δεν το περίμενα ότι μπορεί να γίνει κάτι, ότι θα καταστράφει τη ζωή μου και τη ζωή όλων των ανθρώπων. Βέβαια, όλων των Ουκρανών. Κυρία Κάτια, ναι, εσείς μένατε στο Κίεβο, σωστά? Ναι, εγώ έμεινα στο Κίεβο και όταν άρχισαν όλα, ναι. Εγώ ήμουν στο διαμέρισμά μου με τον άντρα μου και με την κόρη μου και εκεί δίπλα υπάρχει στρατόπεδο και ξυπνήσαμε με βομβαρδισμούς. Γι' αυτό καταλάβαμε ότι άρχισε κάτι και είχαμε 5 με 10 λεπτά να φύγουμε από το σπίτι μας, ναι. Γιατί δεν ξέραμε τι θα γίνει μετά και φύγαμε στο σπίτι των γονέων μου που μένουν περίπου 60 χιλιόμετρα από το Κίεβο. Εδώ και πόσες μέρες είστε στην Κρήτη? Μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα. Πόσο εύκολο ήταν να εγκαταλείψετε την Ουκρανία? Με ποιο τρόπο φύγατε και εγκαταλείψετε και περάσετε τα σύνορα? Ήταν μεγάλος φόβος μου, γιατί η πόλη των γονέων μου είναι δίπλα σε Κίεβο, ναι, και εγώ φοβήθηκα πάρα πολύ, γιατί δεν ήξεραμε ποιο δρόμο να πάρουμε, ναι, ποιο δρόμο να διαλέξουμε, να πηγαίνουμε σε σύνορο Πολωνίας και Ουκρανίας, γιατί δεν ξέρω πόσες φορές, δεν μετρούσα, αλλά πολλές φορές μας σταμάτησαν και έκαναν έλεγχο, είδαν τα έγγραφα μας, γιατί εμένα, τη μαμά μου και τη κόρη μου μας πήγαιναν στο σύνορο ο άντρας μου και ο πατέρας μου. Αυτοί έμειναν εκεί λόγω της επιστρατιώτευσης και δεν μπορούν να φύγουν από την Ουκρανία. Και μιλάτε μαζί τους? Εμείς μιλάμε περισσότερο με μηνύματα, γιατί δεν έχουν καλό σήμα. Ενώ και είτε δεν έχουν καλό σήμα, είτε είναι σε καταφύγιο, επειδή δεν μπορούν να μιλάνε. Και τι σας λένε από τα μηνύματα, ποια είναι η κατάσταση? Τι να σας πω, δεν είναι η καλή κατάσταση και το χειρότερο δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει όλα και τι θα γίνει αύριο. Ούτε δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε μία ώρα. Αυτό είναι το χειρότερο. Μάλιστα. Εδώ οι φίλοι σας στο Ηράκλειο σας υποδέχθηκαν με αγάπη, σας έχουν φροντίσει όλες αυτές τις μέρες, όσο δύσκολη και αν είναι η κατάσταση φαντάζομαι που βιώνετε. Ναι, εμείς ήρθαμε με 2 βαλίτσες για 3 άτομα και για μας έδωσαν όλα. Τα ρούχα, προϊόντα, μας βρήκαν το διαμέρισμα. Γι' αυτό μας φροντίζουν με μεγάλη καρδιά και είναι τεράστια βοήθεια για μένα και για την οικογένειά μου. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον κύριο Δημήτρη Δασκαλάκη, για την Άσπα Δασκαλάκη και για τους φίλους τους, για όλους τους φίλους που βοηθάνε. Σκέφτεστε να γυρίσετε, μάλλον εύχεστε να γυρίσετε πάλι πίσω στην πατρίδα σας, στο σπίτι σας? Ελπίζω, ναι. Ελπίζω, ενώ αφού δεν ξέρω τι θα γίνει, βεβαίως ψάχνω για δουλειά γιατί δεν είμαι μόνη μου και είμαι η μόνη που ξέρει τα ελληνικά και τα αγγλικά, γι' αυτό πρέπει να αρχίσω καινούρια ζωή εδώ και να περιμένω τι θα γίνει. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να μπει ένα τέλος σε αυτήν την τραγωδία, να επικοινωνήσετε με τους δικούς σας ανθρώπους, με τον σύζυγό σας, να ξαναβερθείτε πάλι και γιατί όχι βέβαια, να ξαναγυρίσετε πίσω στο σπίτι και στην πατρίδα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.